Την επόμενη Τετάρτη, 12 του μηνός Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιήσουμε στην αίθουσα του Ιδρύματος Ζαφύρη, στο Άστρος Κοινωνίας, και με ώρα έναρξης 6 το απόγευμα, μια ημερίδα με θέμα τις καινοτόμες και τις εναλλακτικές καλλιέργειες. Η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, που Άστρος, η οποία είναι συνδιοργανωτής μας, μας ζήτησε να φτιάξουμε, να διοργανώσουμε αυτή την ημερίδα, και γιατί, όπως γνωρίζετε, είχαμε κάνει αρκετές ημερίδες με θέμα καινοτόμες και εναλλακτικές καλλιέργειες, και διαπιστώνουμε ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ κόσμος να μάθει για τους καινούργιους τρόπους καλλιέργειας. Το καινούργιο σε αυτή την ημερίδα είναι ότι θα έχουμε και μία εισήγηση σχετικά με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην εγωπροβατοτροφία, δηλαδή μπαίνουμε και λίγο στην κτηνοτροφική καλλιέργεια. Θα έχουμε εξαιρετικούς ομιλητές, είναι ο κύριος Ταραντήλης, καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, είναι ο κύριος Ξινιάς, καθηγητής των ΤΕΗ Γεωπονίας στην Καλαμάτα, και η κυρία Φάσου, η κτηνίατρος, η οποία θα μιλήσει για την εγωπροβατοτροφία, και ο κύριος Παρασκευάς Παρασκευόπουλος και η κυρία Βλάχου, που θα μας παρουσιάσουν καλές πρακτικές από την καλλιέργεια του ροδιού και τη σαλιγκαροτροφία. Νομίζω ότι, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, θεωρούμε ότι πολύ πιο εύκολα μπορούμε στον πρωτογενή τομέα να ασχοληθούμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά χέρσα χωράφια στην περιοχή μας, ιδιαίτερα στην Αρκαδία, και νομίζω ότι αν βρούμε τα κατάλληλα προϊόντα να παράγουμε, θα έχουμε κάποια σημαντικά αποτελέσματα. Επίσης, με την ευκαιρία της συνέντευξης, να σας ενημερώσω ότι το Φεστιβάλ των Αρκαδικών Προϊόντων και Γεύσεων που προγραμματίζουμε για την πλατεία Κλαθμόνος και που ανεβλήθη την προηγούμενη εβδομάδα, θα πραγματοποιηθεί από τις 12 Δεκεμβρίου έως τις 16 Δεκεμβρίου και θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών προϊόντων από όλη τη γεωγραφική περιφέρεια Πελοποννήσου. Η παράταση αυτή που δόθηκε έγινε για λόγους να έρθουμε πιο κοντά στις γιορτές των Χριστουγέννων και ενδεχομένως να έχουμε μια καλύτερη παρουσία σε αυτές τις εκδηλώσεις. Θέλω να ευχαριστήσω και την περιφέρεια Πελοποννήσου, γιατί είναι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια των επιμελητηρίων και θα συνδράμει και με πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε και το καλάθι των πελοποννησιακών προϊόντων και τις παραδόσεις μας και τον τόπο μας συνολικά και από τουριστικής απόψεως.